Και μια και αλλάξαμε και ζούμε πια σε μια νέα χρονιά, νομίζω ότι θα μας φανούν πολύ χρήσιμα αυτά που έχει να μας πει και να μας παρουσιάσει για το πώς, εάν το θέλουμε, μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο. Γιάννη, welcome. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκα. Εδώ που είναι το μαξιλαράκι κάθεσε. Καλή χρονιά κιόλας σε όλους. Σας εύχομαι ό,τι καλό. Να είστε καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Να χαίρεσαι την πόλη σου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και για την ονομαστική εορτή. Ναι, αποφάσισε να γιορτάζει σήμερα ο γιατρός και αποφάσισε να γιορτάσει μαζί μας. Τιμή μου. Το σκέφτηκα μετά που σου πρότεινα να κάνουμε εκπομπή. Ότι είναι η γιορτή. Αλλά αποδέχτηκες. Βεβαίως, γιατί όχι. Τα χρόνια περνάνε. Αλλάξαμε άλλη μια χρονιά. Μετράμε σιγά σιγά πάλι τις μέρες και του χρόνου να αλλάξουμε και αυτή. Και όμως υπάρχει και τόσος κόσμος που θέλει να σταματήσει το χρόνο. Ναι, να το σταματήσει το χρόνο σίγουρα δεν γίνεται. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι λίγο να τον αφήσουμε πίσω μας. Με την έννοια να κάνουμε θεραπείες για να αισθανόμαστε και να δείχνουμε καλύτερα. Γιατί όταν κάποιος αισθάνεται καλύτερα, δείχνει καλύτερα. Όταν δείχνει καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα. Ίσως να τον καθυστερήσουμε λίγο. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Πολύ σωστά. Και υπάρχουν πολλές θεραπείες στην πλαστική χειρουργική, επεμβατικές ή όχι. Που μπορεί κάποιος ή κάποια γυναίκα να κάνει ούτως ώστε να φαίνεται καλύτερα χωρίς τις ταλαιπωρίες που είχαμε στο παρελθόν με την έννοια παλιά η πλαστική χειρουργική ήταν κάτι μεγάλο απευθυνόταν σε λίγους ανθρώπους τους εύφορους καταρχήν και κατά δεύτερον αναφερόταν σε μια σειρά επεμβάσεων που ήταν μεγάλες, είχαν πολύ μεγάλο χρόνο από θεραπείες. Οι περισσότερες θεραπείες που έχουμε σήμερα είναι οι λεγόμενες lunchtime treatments, δηλαδή οι θεραπείες που γίνονται κατά τη διάρκεια του διαλύματος που κάνουν οι Αμερικανοί, ας πούμε, 12:30 το μεσημέρι ή και εμείς εδώ. Μέσα δηλαδή σε μία ώρα, σε μισή ώρα, έχουμε κάνει μια θεραπεία όπως είναι το Botox, όπως είναι το υαλουρονικό οξύ, όπως εσχάτως είναι οι θεραπείες, οι PRP όπως λέγονται, οι θεραπείες δηλαδή με το πλάσμα του αίματος ή ακόμα και πιο εύκολα οι θεραπείες που γίνονται με τα νήματα ή επίσης οι θεραπείες που γίνονται με τα ντερμαρόλες, με τα μηχανήματα. Είναι δηλαδή θεραπείες οι οποίες βοηθάνε τόσο στο πρόσωπο να φαίνεται καλύτερο καταρχήν, αλλά και το σώμα. Να τα δούμε όλα αυτά, βεβαίως, ένα προς ένα. Κατά και να μας εξηγήσεις τι ακριβώς κάνει κάθε θεραπεία και πόσο αποτελεσματική είναι. Ναι, γιατί η πλαστική χειρουργική μετράει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ήδη από αρχαιότητα των χρόνων. Από τότε που υπάρχει και ο άνθρωπος. Απλά στο πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε. Και πλέον έχουμε φτάσει, ενώ ξέραμε μόνο το νηστέρι και το facelifting και όλες αυτές τις διαδικασίες, να έχουμε πολύ ανώδυνες διαδικασίες και θεραπείες και χωρίς σημάδια. Τίποτα. Χωρίς ταλαιπωρίες. Δηλαδή είναι θεραπείες τις οποίες κάποιος μπορεί να τις κάνει πλέον και να πάει στη δουλειά του. Αυτός είναι ο σκοπός. Διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι δύσκολο να πάρουμε άδεια ένα μήνα, ούτως ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο χρόνο δυνατό από θεραπείας, να περιμένουμε δηλαδή για να δούμε ένα αποτέλεσμα. Θέλουμε γρήγορα, εύκολα, αποτελεσματικά, ανώδυνα, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και εκεί έγκυται οι περισσότερες θεραπείες, οι καινούργιες της πλαστικής χειρουργικής, της αισθητικής. Αυτό που με ρωτάνε οι περισσότερες γυναίκες, οι άντρες ακόμα και στο γραφείο, είναι πώς μπορώ, γιατρέ μου, να φαίνομαι καλύτερα χωρίς να ταλαιπωρηθώ. Αυτές οι θεραπείες είναι οι θεραπείες με το αίμα. Το λεγόμενο Vampire's Lift ή Dracula Lift. Γιατί παίρνουμε αίμα, το φυγοκεντρούμε. Στη συνέχεια παίρνουμε το πλάσμα του αίματος. Παίρνεις αίμα από τον ασθενή. Βεβαίως. Και αλλά με το ίδιο μας το αίμα. Θέλω να συντονιστούμε και με τα παιδιά πάνω. Είναι οι πρώτες φωτογραφίες, έτσι όπως το έχουμε στείλει για να το δούμε. Εξήγησε μας λοιπόν για ακούγεται αυτή τη θεραπεία. Λίγο ναι, ακούγεται λίγο τρομακτικό. Είναι πολύ καινούργια θεραπεία αυτή, έτσι. Πρώτα την έκανε η Kim Kardashian, ας πούμε. Πριν η Kim έχει κάνει πολλά στο πρόσωπό της. Ναι, και στο σώμα της. Παντού. Μπορώ να πω. Όχι πάντως τα καλύτερα δυνατά που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος. Ωστόσο, επειδή είναι θεραπεία που γίνεται με το αίμα, γι' αυτό αναφέρονται, ας πούμε, οι Αμερικανοί σαν Vampire's Lift ή Dracula Lift. Γιατί παίρνεις αίμα, το φυγοκεντρείς και στη συνέχεια με διάφορους παράγοντες ενεργοποιητές, όπως λέγονται, μπορούμε να πάρουμε το πλάσμα του αίματος και στη συνέχεια να πάρουμε παράγοντες ανάπτυξης που είναι πλούσιοι σε αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια δηλαδή που είναι πλούσιοι σε παράγοντες ανάπτυξης. Γιάννη, πόσο αίμα θα πάρεις από μια γυναίκα? Γύρω στα 20 σε.
24 είναι όσο αίμα χρειαζόμαστε προκειμένου να κάνουμε μια γενική εξέταση αίματος. Λοιπόν, με τη βοήθεια τη... Με τη βοήθεια στη συνέχεια του φυγοκεντρητή, μια δηλαδή, υπόθεση η οποία είναι γύρω στα 10 λεπτά, μπορούμε να πάρουμε ορό του αίματος. Διαχωρίζεται λοιπόν το πλάσμα από το αίμα. Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά. Διαχωρίζεται το πλάσμα από το αίμα και στη συνέχεια ένα ποσοστό από το πλάσμα. Εδώ βλέπουμε μέσα στο σωλήνα. Ναι. Αυτό που μας περιγράφει. Αυτό που βλέπουμε πάνω ψηλά είναι το πλάσμα και το τελευταίο στρώμα του πλάσματος είναι πλούσιο σε λευκοκύτταρα. Τα λευκοκύτταρα τώρα αυτά στη συνέχεια με διάφορους ενεργοποιητές όπως είναι το χλωρίουχο ασβέστιο μπορούν να μετατραπούν σε παράγοντες ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί λέγονται platelet derived growth factors, δηλαδή είναι παράγοντες οι οποίοι διεγείρουν την, ενεργοποιούν μάλλον την αγκιογένεση σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Σε παράδειγμα, σε κατακλύσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θεραπεία ή σε αρθρώσεις που έχουμε διάφορες οστεοαρθρίτιδες. Στο πρόσωπο τη χρησιμοποιούμε εσχάτως στην πλαστική χειρουργική σε περιπτώσεις που έχουμε πολλαπλές ρητίδες. Σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι αφυδατωμένο ή είναι χαλαρωμένο. Βοηθάει πάρα πολύ, ούτως ώστε να φαίνεται το πρόσωπο καλύτερο με την έννοια ότι κάνει ένα collagen stimulation. Αυτή η θεραπεία, δηλαδή ενεργοποιεί το κολαγόνο, ούτως ώστε να φαίνεται το δέρμα πολύ πιο σφραγιλό. Πόσο εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα? Ότι έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, έχει και εντυπωσιακά προβλήματα, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, είναι θεραπείες συντηρητικές αυτές. Συντηρητικές με την έννοια ότι μπορεί να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται δυστυχώς ή ευτυχώς επανάληψη. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να το κάνει, ναι, γύρω, να λέγαμε, μια φορά το μήνα, ούτως ώστε να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να φαίνεται πιο φρέσκο το πρόσωπο, πιο πολύ πιο σφριγγυλό, σαν να έχεις γυρίσει από διακοπές. Οπότε δεν είναι μια θεραπεία που την κάνεις και ξεχνιάζεις, όπως ναι, λέμε. Δεν είναι, όπως είναι, καταρχήν δεν είναι χειρουργική θεραπεία, όπως είναι το facelift, όπως είναι βλεφαροπλαστική, όπως είναι το eyebrow lift, όπως είναι θεραπείες που έχουν μόνιμα αποτελέσματα. Ούτε καν όπως είναι το botox, που είναι ενδομυϊκές θεραπείες ή το υαλουρονικό. Είναι θεραπείες οι οποίες χρειάζονται επανάληψη. Οπότε συντήρηση. Θα τη χαρακτηρίζαμε. Μια ήπια. Θεραπεία συντήρησης, να το πούμε έτσι. Διαρκεί περίπου και πόση ώρα η συγκεκριμένη? Ένα τέταρτο, όχι ένα τέταρτο. Και φεύγει. Αυτή είναι η επιτυχία της θεραπείας. Πολύ πιο νέος. Ναι, ακόμα φανταστείτε ότι μπορούμε να κάνουμε και κρέμες από τους παράγοντες ανάπτυξης που παίρνουμε από το πλάσμα. Μπορούμε να φτιάξουμε κρέμες οι οποίες να έγκυται σε εξατομικευμένες θεραπείες. Αυτό είναι το μέλλον ίσως της ιατρικής, οι λεγόμενες customized treatments, δηλαδή οι θεραπείες οι οποίες είναι θεραπείες για το στέλιο. Δηλαδή, μόνο και μόνο. Στοχεύουν στο πρόβλημα. Ακριβώς. Παίρνουμε αίμα και στη συνέχεια μπορούμε να φτιάξουμε μία κρέμα μόνο στα δικά μας χαρακτηριστικά. Και χρειάζεται και απαιτείται το δικό μας αίμα όμως για να έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πάρω το αίμα της Αγγελικής και να κάνω κρέμα για το δική μου μούρη. Πρώτον ότι είναι το δικό μας και δεύτερον γιατί πιθανόν να έχουμε και διάφορες παθήσεις οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε πιθανόν. Έτσι, δηλαδή, ο σκοπός είναι να κάνουμε εξατομικευμένες θεραπείες για να έχουμε αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο έχει ο κάθε οργανισμός, το κάθε δέρμα, το κάθε πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει εφαρμογή στο πρόσωπο, στις περιοχές που παρουσιάζονται. Στις παρείες, μέχρι ακόμα και στην αλοπαικία. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Βγάζεις μαλλιά. Στον ντεκολτέ που είναι. Βελτιώνεται πάντως. Βελτιώνεται. Στον ντεκολτέ που προδίδει πολύ εύκολα την ηλικία μιας γυναίκας. Και είναι και το πιο δύσκολο μέρος στο σώμα για να διορθώσει κάποιος. Οι μεσοθεραπείες, όπως αυτή που συζητάμε, γιατί ουσιαστικά είναι μια μεσοθεραπεία, δηλαδή είναι μια θεραπεία ενέσιμη που έγκυται κυρίως στο να κάνει πιο σφριγγυλό και πιο νεανικό το δέρμα. Οι μεσοθεραπείες κυρίως έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα στην περιοχή όπως είναι το ντεκολτέ ή ακόμα και το peeling, αλλά αυτή η θεραπεία, κατά τη γνώμη τη δική μου, τουλάχιστον έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται. Ηλικίες. Οι ηλικίες μπορεί να κάνει κάποιος τέτοιου είδους θεραπείες είναι από 25, έχουμε γυναίκες από 20 χρονών μέχρι 70, 75. Δεν υπάρχει ηλικία στην πλαστική χειρουργική. Mm. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει μια θεραπεία εφόσον το χρειάζεται. Γιάννη, αν κάποιος δεν επιλέξει μια τέτοια θεραπεία και θέλει κάτι λίγο περισσότερο μόνιμο ή που θα διαρκέσει πιο πολύ,
τι μπορεί να του συστήσει. Πολύ σωστή η ερώτηση. Αυτό που γίνεται, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο ίντερνετ, αλλά και μας ρωτάνε καθημερινά, είναι οι θεραπείες με τα ράματα. Ποιες είναι οι θεραπείες αυτές? Είναι θεραπείες τις οποίες, καταρχήν, τα ράματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Τα PDO sutures, όπως λέγονται, δηλαδή είναι κάποια ράματα τα οποία μπαίνουν τυφλά στο δέρμα και δημιουργούν ένα πλέγμα με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ πιο σφιχτό το δέρμα. Μας έρχονται από την Κορέα. Την τελευταία διετία ή τριετία, θα έλεγα κανείς, ίσως και πενταετία, έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όχι όμως μόνιμο. Και υπάρχουν και τα ράματα, τα τύπου Silhouette, είναι η εταιρεία η οποία πρώτη τα δημιούργησε, που είναι ράματα ανάρτησης. Δηλαδή, σε μια περιοχή που έχουμε χαλάρωση, όπως είναι γύρω από το στόμα, κάνουμε μια ανάρτηση, ώστε να φτιάξουμε το περίγραμμα ουσιαστικά της κάτω γνάθου. Είναι στην ουσία μικρές ίνες που μπαίνουν υποδόρια κάτω από το δέρμα και σου τραβάνε. Κάνουν ένα πλέγμα, σαν να λέμε, στο πρόσωπο, δηλαδή γύρω από το στόμα, στις παριές, στο λαιμό, στο μέτωπο, κάτω από τα μάτια. Αυτό απαιτεί χειρουργείο? Αυτό είναι θεραπεία η οποία γίνεται ακόμα και χωρίς αναισθησία καμιά φορά, γιατί είναι οι βελόνες αυτές τόσο μικρές όπως εκείνες του βελονισμού. Αν έχει κάνει κάποιος από εσάς ή οποιοσδήποτε, τέλος πάντων, γιατί τις γνωρίζει, είναι σχετικά, θα έλεγα, ανώδυνες. Εξαρτάται βέβαια και σε τι διάθεση είναι κάποιος. Θα πρέπει να είναι λίγο χαλαρός όταν μια γυναίκα ή ένας άντρας κάνει τέτοιου είδους θεραπείες, διότι οπωσδήποτε έχουν μια ενόχληση. Είναι λοιπόν θεραπείες οι οποίες δεν χρειάζονται χειρουργείο, είναι θεραπείες οι οποίες μπορεί να γίνουν στο ιατρείο, γίνονται. Για τα ράματα τώρα, τα οποία είναι τα thread sutures, όπως αυτά που αναφέραμε πριν, δηλαδή τα ράματα ανάρτησης, αυτά χρειάζονται τοπική αναισθησία. Και η φιλοσοφία είναι το ευκίνητο μέρος του προσώπου ή του σώματος, ακόμα και ανόρθωση γλουτών μπορούμε να κάνουμε, ή ακόμα και στήθους. Με αυτή τη θεραπεία. Ναι, όχι όμως με τόσο μόνιμα αποτελέσματα. Έτσι, χρειάζεται τοπική αναισθησία με την έννοια ότι το ευκίνητο μέρος θα πρέπει να το καθυλώσουμε σε ένα ακίνητο μέρος. Και αυτή είναι μια θεραπεία που πόση ώρα θα μας πάρει περίπου? Εξαρτάται το πρόγραμμα που θέλουμε να διορθώσουμε, πολύ σωστή ερώτηση, αλλά όχι παραπάνω από 15 λεπτά. Α, τόσο πάλι. Βεβαίως. Και είναι μια θεραπεία που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να την επαναλάβουμε ενδεχομένως? Και αυτή πολύ σωστή ερώτηση. Συνήθως οι θεραπείες με τα ράματα, οι πρώτες που αναφέραμε, δηλαδή με τα ράματα τα οποία του βελονισμού, ας το πούμε έτσι, χρειάζεται κάποιος να κάνει μια αναμνηστική θεραπεία, όπως λέμε, δηλαδή μια επαναληπτική θεραπεία, 3 μήνες μετά. Η εταιρεία λέει ότι κρατάει 1 με 2 χρόνια από τη δική μου την εμπειρία. 3 μήνες μετά χρειάζεται μια επανάληψη. Τα άλλα, τα ράματα, τα οποία είναι λίγο πιο ισχυρά, σαν να λέμε, ναι, κρατάνε λίγο περισσότερο, 1 με 2 χρόνια, αλλά χρειάζονται και αυτά επανάληψη. Θα αναρωτιέται κάποιος, υπάρχουν αντενδείξεις? Γιατί όλο αυτό το πλέγμα των ραμάτων τοποθετείται υποδόρυ και πάρα πολύ σωστά. Ένα πρόσωπο για να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες θα πρέπει να είναι καθαρό. Δηλαδή, make-up ή κρέμες ή οτιδήποτε δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου στο πρόσωπο ή το σώμα. Ούτως ή άλλως θα το καθαρίσουμε το πρόσωπό μας. Αυτό που φοβόμαστε δηλαδή είναι να μην επιμολύνουμε το δέρμα. Αυτό είναι η κυριότερη ας πούμε, αντένδειξη. Συν αν υπάρχει μια φλεγμονώδης νόσος στο δέρμα, ας πούμε από μια ακμή. Καλό θα είναι δηλαδή το δέρμα μας, το πρόσωπο ή το σώμα μας να είναι καθαρό και να είναι ελεύθερο από υποκείμενη δερματική πάθηση. Και εφόσον συμβαίνει αυτό, μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλουμε. Και όταν περάσει ο χρόνος, μετά αυτά αφαιρούνται ή τα απορροφά ο οργανισμός? Πολύ σωστά. Είναι απορροφήσιμα τα ράματα, δηλαδή είναι ράματα τα οποία απορροφούνται πλήρως από το ανθρώπινο σώμα, που σημαίνει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία, εάν και εφόσον δεν γίνονται σε καθαρά δέρματα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ καλή προσοχή σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και από τον ασθενή, αλλά και από τον γιατρό, τον συνάδελφο που κάνει τις θεραπείες. Ναι, γι' αυτό πάμε σε ένα οργανωμένο ιατρείο, σε ένα αποστηρωμένο χειρουργείο. Και σε έναν έμπειρο γιατρό με γνώσεις. Ναι, αλλά και πρόβλημα να υπάρχει φτιάχνει. Αυτό θέλω δηλαδή να πω. Είναι θεραπείες οι οποίες είναι ακίνδυνες. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να είναι μόνιμο. Μπορεί να υπάρχει μια φλεγμονή, η οποία όμως υποχωρεί. Έτσι, το χειρότερο μπορεί να συμβεί. Κύριε Λιαπάκη, το Botox και το υαλουρονικό είναι σταθερές αξίες ακόμη και σήμερα για τους περισσότερες? Πολύ σωστή ερώτηση και αυτή. Το Botox και το υαλουρονικό είναι θεραπείες οι οποίες κράτησαν στον χρόνο. Το Botox είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε το 1978. Ήταν μια θεραπεία, βεβαίως, η οποία πρωτοανακαλύφθηκε, πρωτοδημιουργήθηκε τέλος πάντων για τη θεραπεία του βλεφαρόσπασμου. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν συνέχεια blinking, αν δείτε στο μάτι, δηλαδή το ανοιγοκλίνουν. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έχει πολύ καλή ανταπόκριση το πρόβλημα στις ενδομυϊκές ενέσεις με τον Botox. Από τότε μέχρι τώρα θα σας έλεγα ότι στη γνώση μου δεν υπάρχει έστω και μία μελέτη που να ενοχοποιεί τον Botox
δηλαδή την ποτουλονική τοξίνη, τέλος πάντων την πρωτεΐνη που είναι η ουσία του Botox, για κάτι το οποίο να είναι, ας πούμε, επικίνδυνο ή να το φοβόμαστε ή οτιδήποτε. Και το υαλουρονικό είναι ακίνδυνο, εφόσον, επαναλαμβάνω, γίνεται σε καθαρά δέρματα και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο αυτοάνωσο νόσημα. Έχω ακούσει ότι Botox χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση πονοκεφάλων, κάνοντας ενέσεις πίσω στον αυχένα. Βεβαίως. Και για την κακοσμία και την εφίδρωση στις μασχάλες, ναι, επίσης. Πριν 5 χρόνια μπορώ να σας πω ότι πήρε και ένδειξη στο FDA. Το FDA είναι ο αντίστοιχος ΟΕΟΦ αμερικάνικος, αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Ο δικός μας ΟΕΟΦ είναι από τους καλύτερους και πιο strict, πώς να πω, στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Πήρε ένδειξη για την υπερυδροσία στις μασχάλες και στα πέλματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερυδροσία στις μασχάλες τους. Έχουμε πολλούς σερβιτόρους οι οποίοι έρχονται το καλοκαίρι και σου λένε, ας πούμε, γιατρέ μου, δεν μπορώ να δουλέψω. Σε αυτά τα προβλήματα το Botox είναι η λύση. Και μάλιστα μία λύση η οποία είναι σχετικά φθηνή, γιατί υπάρχουν θεραπείες με λέιζερς οι οποίες είναι τόσο ακριβές, αλλά και με αποτελέσματα τα οποία είναι unpredictable, όπως είναι, δηλαδή δεν είναι προβλέψιμα. Και βοηθάει πολύ, όπως επίσης και μέχρι και σε ραγάδες του δαχτυλίου. Έχει ενδείξεις στο Botox, μέχρι εσχάτως έχω δει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τετραπληγίες. Βοηθάει ούτως ώστε όταν έχουμε έναν μυϊκό σπασμό για να λύσει ο μυϊκός σπασμός. Το χέρι, στο πόδι, στους ορισμένους ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν. Και κρατάει πόσο κρατάει, μία ένεση Botox, μία, ναι, θεραπεία. Βεβαίως. Από τη δική μου την εμπειρία, 3-4 μήνες, αλλά ωστόσο και πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φανατικός, θέλει να κάνει Botox γιατί του αρέσει το αποτέλεσμα, θα έλεγα 2 φορές το χρόνο είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει κάποια περίοδος μέσα στον χρόνο που εσείς προτείνετε μάλλον να γίνονται καλύτερα οι θεραπείες, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Πολύ σωστά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει 280 μέρες ηλιοφάνεια. Μπορώ να σας πω ότι είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής αναλόγως με τον πληθυσμό της. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι επειδή έχουμε πάντα καλοκαίρι εδώ, δεν υπάρχει και κάποια αντένδειξη να πει κανένας ότι το χειμώνα είναι καλύτερα ή το καλοκαίρι. Τουλάχιστον και εμείς και οι συνάδελφοι όλοι κάνουμε τις θεραπείες και χειμώνα και καλοκαίρι. Απλά το καλοκαίρι καλό θα είναι και αντεδείκνυται να κάνουμε θεραπείες με λέιζερ ή με peeling, διότι η κοκκινίλα η οποία θα υπάρξει θα κάνει πολύ περισσότερο χρόνο για να φύγει, επειδή θα τη βλέπει ο ήλιος. Αλλά και πάλι θα έλεγα ότι μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει κάποιο θέμα με θεραπεία χειμώνα ή καλοκαίρι. Έχετε περισσότερες ασθενείς γυναίκες ή άντρες? Το 80% παγκοσμίως της πελατείας των πλαστικών χειρουργών είναι άντρες. Είναι γυναίκες, συγγνώμη. Αλλά τελευταία αυτό κάμπτεται. Δηλαδή, ο αριθμός των ανδρών οι οποίοι επισκέπτονται ένα πλαστικό χειρουργό συνεχώς αυξάνεται. Για να μην σας πω ότι έχει διπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Όπως επίσης και ανθρώπων, βεβαίως, οι οποίοι είναι πάνω από 70-75. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής και δυστυχώς δεν παίρνουμε σύνταξη. Δηλαδή, ζούμε και δουλεύουμε μέχρι τα. Οπότε χρειαζόμαστε να είμαστε καλύτερα. Και η νούμερο ένα θεραπεία που σας ζητάνε, διάσημη, ας πούμε. Ναι, οι θεραπείες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο είναι αυτές τις θεραπείες που συζητάμε. Δηλαδή οι μη επεμβατικές θεραπείες, διότι είναι θεραπείες οι οποίες δεν είναι ακριβές. Είναι θεραπείες οι οποίες είναι ανώδυνες. Γρήγορες. Οι οποίες έχουν αποτέλεσμα. Οπότε κάθε ένας σκέφτεται να φαίνεται καλύτερα, μια γυναίκα ή ένας άντρας, χωρίς ούτε να σπαταλάει πολλά χρήματα, ούτε και πολύ χρόνο. Αλλά το πιο αποτελεσματικό είναι ένα facelifting. Είναι πολύ πιο μόνιμο και πολύ πιο θεαματικό. Βεβαίως, το facelift είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποια γυναίκα, κάποιος άντρας στο πρόσωπό του, εφόσον έχει μια χαλάρωση και περνάει ο χρόνος. Ωστόσο, έχει και αυτό ενδείξεις. Δηλαδή, δεν είναι για κάθε πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολύ μεγάλη χαλάρωση, είναι βαρύ, είναι πολύ δύσκολο να δει ένα καλό αποτέλεσμα με ένα facelift. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι γύρω στα 45-50. Έχει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή ένας άντρας που είναι αδύνατος και έχει μια χαλάρωση γύρω από το στόμα ή στο λαιμό, έχει καταπληκτικό αποτέλεσμα το facelift. Μάλιστα, υπάρχουν γυναίκες ή άντρες, τους οποίους τους βλέπω καθημερινά στην τηλεόραση, Έλληνες ή ξένοι, οι οποίοι ξένες ηθοποιοί, γυναίκες, άντρες ή οτιδήποτε, που έχουν κάνει facelift και έχουν καταπληκτικά αποτελέσματα. Κάθε τι έχει ενδείξεις, αλλά πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα κάνει κάποιος κάτι στο πρόσωπο ή το σώμα του, τόσο καλύτερα. Αν όμως δεν προσέξεις, μπορεί να παραμορφωθείς. Έχουμε δει είτε απλές παρεμβάσεις ενέσιμες, Botox κτλ., που το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, είναι αστείο. Ένα κέρινο πρόσωπο ανέκφραστο, βεβαίως, είτε γελάει είτε κλαίει, ή περιπτώσεις και που... Και εγώ τα βλέπω καθημερινά στα ιατρία, όχι μόνο καθημερινά, όχι, παλαιότερα περισσότερο.
Φταίει και η υπερβολή που σου πιάνει μια τρέλα, ναι, ίσως και σαν εθνεθίζεσαι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή φταίνει και οι γιατροί, και εμείς οι γιατροί, φταίνει και οι ασθενείς καμιά φορά που ζητάνε το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω, κάθε φορά θα έχει παραπάνω προβλήματα. Και συνήθως είναι από θεραπείες ενέσιμες όταν υπερβάλλουμε, όταν πάμε ένα βήμα παραπέρα. Συνήθως προβλήματα μεγάλα από χειρουργία δεν έχω δει. Ίσως γιατί και στην Ελλάδα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία και από τους συναδέλφους. Έχουμε καλούς γιατρούς. Περισσότεροι έχω φίλους, ας πούμε, συναδέλφους πλαστικούς χειρουργούς που είναι από το Αμπουντάμπι μέχρι το Ντουμπάι, μέχρι τη Γερμανία, μέχρι σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν εμπειρία. Αλλά και συνήθως ένα facelift, εάν το κάνει σωστά, έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και οι ενέσιμες θεραπείες είναι πολύ καλές, αρκεί να μην υπερβάλλουμε εαυτόν. Διάβαζα και διάφορα άρθρα σχετικά με τις πλαστικές, ότι πλέον τα social media έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο και μικρότερες ηλικίες που θέλουν να μοιάσουν πολύ στα είδωλά τους, διάσημες τραγουδίστριες, ηθοποιούς, γυναίκες όπως η Kim Kardashian. Ζούμε την εποχή the selfie era, έτσι, ναι, λένε. Δηλαδή την εποχή που ο καθένας παίρνει ένα smartphone, βγάζει μια φωτογραφία και κάτι το οποίο δεν το έχει προσέξει πριν, το προσέχει καθημερινά στο τηλέφωνό του ή ακόμα και στον υπολογιστή του. Οπότε φανταστείτε ότι μετά την μόδα με τις φωτογραφίες τύπου selfie, αυξήθηκε η πλαστική χειρουργική. Μου στέλνουν, ας πούμε, συνέχεια emails στο εξωτερικό κυρίως, πάνω από 20%. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το πόσο πραγματικά η πλαστική χειρουργική, είτε το θέλω εγώ, είτε το θέλω, είτε το θέλουμε, είτε όχι, ήρθε για να μείνει. Και έχει να κάνει ίσως και με τον τρόπο ζωής, αλλά που μας επιβάλλεται ή όχι, αλλά και με το γεγονός ότι και οι ίδιοι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με τα αποτελέσματα. Γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν τόσο δημοφιλής. Είναι και τα πρότυπα ομορφιάς. Βεβαίως. Εμείς βλέπουμε είδωλα, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, περσόνες. Είναι η δικτατορία της ομορφιάς. Ναι. Όπως λέει και το βιβλίο σου, που είναι διάσημα και πετυχημένα, αλλά ίσως δεν ξέρουμε ότι κάποια από αυτά τα λαμπερά πρόσωπα είναι αποτέλεσμα ενός χειρουργικού. Και όχι μόνο. Εσχάτως βλέπω ότι είναι πολύ της μόδας, είναι και επικίνδυνες αυτές οι ορμονοθεραπείες. Οι ορμονοθεραπείες που γίνονται με αυξητικές ορμόνες, με ανδρογόνα σε πολύ χαμηλή δοσολογία, θεραπείες οι οποίες γίνονται με αντιστρογόνα. Είναι δηλαδή θεραπείες οι οποίες ελέγχουν ουσιαστικά όλο το ορμονολογικό στάτους του οργανισμού με αποτέλεσμα ένα πρόσωπο, ένα σώμα να φαίνεται καλύτερο. Είναι λίγο νωρίς ακόμα για να πούμε ότι αυτές οι θεραπείες είναι ασφαλείς και εφόσον κάποιος τις κάνει, θα πρέπει να τις κάνει υπό πλήρη έλεγχο. Η Μαντόνα, η Ντέμι Μουρ ή ο Ρόμπι Γουίλιαμς ή οποιοδήποτε άλλοι υπάρχουν άνθρωποι που λένε και οι ίδιοι οι ηθοποιοί αυτοί, οι τραγουδιστές δεν το έχουν διαψεύσει ότι κάνουν τέτοιου είδους ορμονοθεραπείες. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και 100 άτομα πάνω από το κεφάλι τους να τους πληρώνουν. Δεν είναι. Είναι θεραπείες τις οποίες τις πληρώνεις αργότερα το λογαριασμό. Δεν έχουμε ό,τι ακόμα αποτελέσματα. Βεβαίως. Δεν ξέρεις τις συνέπειες. Τις κάνουν τώρα, αλλά δεν ξέρουν δεν ποια έχουμε... θα είναι η συνέπεια. Ο λογαριασμός έρχεται συνήθως μετά από μία δεκαετία. Και βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά τώρα, βλέπουν και οι φίλοι οι τηλεθεατές, φωτογραφίες από επώνυμα γνωστά πρόσωπα, πώς ήταν πριν, να, στην βλέπουμε, πρώτη τους νιώτη. Βλέπουμε πώς είναι τώρα και είναι μεν stars που έχουν σταματήσει κυριολεκτικά το χρόνο, αλλά έχουν αλλοιωθεί κάπως τα χαρακτηριστικά τους. Η Ντέμι Μουρ είναι μια καλή περίπτωση, την αναγνωρίζεις. Ναι. Πριν μας δίναν τα παιδιά φωτογραφίες με την Paris Hilton. Να, εδώ ας πούμε είναι η μούσα των πλαστικών επεμβάσεων. Έχει αφαιρέσει η ΣΕΡ δόντια για να κάνει γωνίες και μήλα στο πρόσωπο. Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο μύθος. Έχει αλλάξει τη μύτη της. Έχει αφαιρέσει πλευρά για να κάνει μέση. Και εγώ τα έχω διαβάσει αυτά. Είναι μου φαίνεται υπερβολικό. Κάποιος άνθρωπος δεν έχει σχέση. Ναι, το, να τα κάνει το, όλα αυτά. Προκειμένου να είναι συνέχεια στη δημοσιότητα. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, η δικτατορία της ομορφιάς. Ο σκοπός είναι να νιώθεις καλά μέσα σου. Αλλά αν κάτι εδώ δείτε πόσο φρέσκο και δροσερό μουτράκι είχε η Paris Hilton όταν ήταν πιτσιρίκι και πόσο έχει αλλάξει αυτό το κορίτσι σήμερα. Εντυπωσιακό. Πράγματι. Εδώ βλέπεις μία άλλη. Ναι, λέγεται ότι η Μέρλιν Μονρό είχε κάνει ρινοπλαστική και μάλιστα ήταν από τις πρώτες γυναίκες στο Hollywood, όπως και η δική μας η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεκαετία του 70, που είχαν τολμήσει να κάνουν μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής στο πρόσωπο. Η Βικτόρια Μπέκαμ. Η Αλίκη πήγαινε στη Βραζιλία και έκανε συμβάσεις. Έτσι λέγεται. Αυτό λένε. Ναι, βεβαίως. Αλλά έκανε και διάφορες άλλες θεραπείες. Δεν βρίσκεται εδώ δυστυχώς για να μας απαντήσει. Τέτοιου είδους που αναφέραμε πριν, ορμονοθεραπείες. Οι οποίες είναι. Κάθε τι στη ζωή έχει δύο όψεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι είναι και οι θεραπείες αυτού του είδους.
Οι θεραπείες που συζητάμε είναι ασφαλείς. Και οτιδήποτε και να κάνει κάποιος σε ένα πλαστικό χειρουργό δερματολόγο ή σε οποιοδήποτε γιατρό που ασχολείται με την αισθητική, θα πρέπει να σκέφτεται πάντα ότι θα πρέπει να είμαστε ένα βήμα πίσω, όχι ένα βήμα μπροστά. Βλέπουμε τώρα μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι εξαιρετική ηθοποιός, αλλά το αποτέλεσμα από τα ενέσημα που έχει κάνει είναι απογοητευτικό. Ενώ το πρόσωπό της, λόγω δουλειάς, θα έπρεπε να έχει έκφραση. Δεν κουνάει το βλέφαρο. Η Νικόλ Κίντμαν είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που στις τελευταίες της ταινίες είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι κέρινο το πρόσωπό της, είναι μη φυσικό. Ενώ είναι τόσο όμορφη, είναι λίγο μη φυσικό. Εκείνη βέβαια αν τη ρωτήσετε μπορεί να σας πει το αντίθετο. Έχει δηλώσει ότι είχε κάνει μία φορά μόνο λίγα μπότοξ στο μέτωπο. Αλλά είναι βέβαια από την άλλη μεριά έρχονται οι δηλώσεις των σκηνοθετών που φτύνουν αίμα να βρουν μία ηθοποιό που έχει κανονική έκφραση, γιατί έχουν γίνει σαν κερίνα ομοιώματα της Madame Tussauds. Ακόμα και, και με τα τατουάζ που είναι η μόδα την τελευταία πενταετία, δεν υπάρχει σώμα χωρίς τατουάζ στην Αμερική. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν ηθοποιό χωρίς ας πούμε, τατουάζ ή χωρίς μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής και πραγματικά είναι δύσκολο να βρεις. Αν κάποιος έχει τατουάζ, παρεπιπτόντως τώρα μια και το φέρει κουβέντα και το βαρεθεί και θέλει να το αφαιρέσει, υπάρχει ναι. τρόπος. Είναι καλή ερώτηση αυτή. Μου τη ρωτάνε πολύ συχνά και παιδιά τα οποία θα πάνε σε στρατιωτικές σχολές ή στην αστυνομία παλιότερα τουλάχιστον απαγορευόταν αυτού του είδους οι δερματοστηξίες, δηλαδή τα τατουάζ. Θα σας έλεγα με μια λέξη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αφαιρέσει κάποιος σε ένα τατουάζ εξ ολοκλήρου. Σίγουρα δηλαδή όταν το αφαιρεί κάτι θα μείνει. Έχω δει θεραπείες που κάνεις με λέιζερ. Δεν ξέρω αν είναι σωστές αυτές που έχω δει. Που τις επαναλαμβάνεις για να αφαιρέσεις, αλλά και πάλι έχεις σημάδι από την αφαίρεση. Είναι πολύ άσχημο, πραγματικά. Γιάννη, θέλω οπότε να σκεφτείτε ζητήσω λίγο περισσότερο πριν κάνετε ναι. τατουάζ. Σκεφτείτε ναι. το πολύ, αν το θέλετε και πού θα το κάνετε και τι θα κάνετε. Βλέπαμε, μας δίναν τα παιδιά και θα ζητήσουν να μας ξαναδώσουν αυτή την τελευταία φωτογραφία. Ναι, είναι ίσως η γυναίκα που έχει τολμήσει τα περισσότερα από όλες τις διάσημες. Είναι 60 και η Μαντόνα. Ναι, εκεί κοντά. Και είναι μια γυναίκα που για πολλούς έχει νικήσει το χρόνο. Ναι. Έχει ένα σώμα το οποίο είναι 20 χρονών. Έχει ένα παρέμβει το σώμα της. Έτσι όπως βλέπω αυτό το σώμα, σίγουρα κάνει ορμονοθεραπείες, αλλά κάνει και γυμναστική, κάνει διατροφή. Είναι μια γυναίκα που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται με τη Μαντόνα. Ναι, ασχολείται πολύ με την εικόνα. Ναι. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε καμιά φορά, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, στην τηλεόραση, ακόμα και στις φωτογραφίες, δεν έχει καμία σχέση οι ίδιοι άνθρωποι αν τους δεις 10 λεπτά μετά. Δηλαδή και με τον τρόπο που θα βάφονται ή με τον τρόπο ας πούμε, που θα στηθείς σε μια κάμερα. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό πουλάνε και σίγουρα τόσο πολύ φωτογραφίες του πριν ναι. τη βάψουν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ασχολείται με τη Μαντόνα. Αυτό Μαντόνα, πουλάει. Όπως αυτό πουλάει. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και το φροντίζει και τόσο πολύ. Και καλά το κάνει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Για αυτή την κουβέντα. Ήταν πολύ διαφωτιστική. Να είστε καλά και καλή χρονιά σας εύχομαι. Χρόνια πολλά. Να είστε γερός να χαίρεσαι το όνομά σου. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακολουθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.